Βέβαια είναι συνήθις πρακτική να έρχονται και τροπολογίες σοβαρές και επίκαιρες. Τέλος πάντων το προσπερνάμε αυτό. Το ερώτημα είναι, γιατί φτάσαμε ως εδώ, σε ό,τι αφορά την πανδημία. Γιατί η κυβέρνηση, ενώ επισημέναμε από την αρχή ότι πρέπει να χτυπήσει, δηλαδή να πάρει μέτρα εκεί που υπάρχει, υπάρχουν οι αιστείες οι μεγαλύτερες της διάδοσης του ιού, γιατί δεν έκανε τίποτα. Και ποιες ήταν αυτές, με επίσημες μελέτες. Πρώτον, εργασιακοί χώροι. Για δέστε σήμερα τι γίνεται. Ακόμα και σήμερα. Και που έχουν αυξηθεί με βάση τα στοιχεία. Δεύτερον, μέσα μαζικής μεταφοράς. Για δέστε τι γίνεται. Κύριε Πλεύρη, μας δουλεύετε. Θα ζητήσει ο ένας που είναι πάνω στον άλλον στις ώρες αιχμής, σαρδέλα, πιστοποιητικό, εμβολιασμό από το διπλανό. Γιατί λέτε πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Τι κάνατε γι' αυτό? Γιατί δεν βάλατε ζήτημα στο μετρό να πυκνώσει όλα τα δρομολόγια? Γιατί αργήσατε να δρομολογήσετε όσα δρομολογήσατε, λεωφορεία, τρόλεϊ κλπ? Γιατί? Και τώρα τι κάνετε? Ζητάτε και τα ρέστα από τον κόσμο, ο οποίος κόσμος τρέχει με την ψυχή στα δόντια για να πάει στη δουλειά του. Και δεν μπορεί να καθυστερήσει. Γιατί άμα καθυστερήσει, ξέρετε τι συμβαίνει. Φέρετε και τον νόμο, τον εργασιακό. Και την κάρτα εργασίας. Για κατούριμα να πάει, θα του κόβει τα 15 λεπτά. Λέω τώρα, παρεπιπτόντως τα λέω όλα αυτά. Εμείς βάλαμε ορισμένα ζητήματα από την αρχή. Πρώτον, ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα και η κυβέρνηση. Και τι κάνει? Έλεος δηλαδή. Συρρυκνώνει, κλείνει νοσοκομεία. Αντί να βγάλετε μαθήματα από το τι έγινε, κάνει αυτό. Γιατί το κάνει όμως? Αυτό είναι το ερώτημα. Για να στηρίξει τους ιδιώτες, οι οποίοι θησάβρισαν όλο αυτό τον καιρό. Από όλους τους τομείς. Από τα τεστ, από όπου θέλετε. Λέτε υποχρεωτικό τεστ. Πήγατε στο Σύνταγμα την Κυριακή να δείτε τι γινότανε. Διαδήλωση. Για να πάρουν δωρεάν. Για τελείως πρέπει να πληρώσουν 20 ευρώ. Ποιος θα κερδίσει από τα 20 ευρώ? Αυτή είναι η γενικότερη λογική. Εμείς για τα εμβόλια και για αυτά. Δεν πρέπει να. Εμείς βγήκαμε από την πρώτη στιγμή. Και το κάναμε και πράξη. Και ο κύριος Κακλαμάνης έφυγε. Να σας πει, όταν ήρθε στην ανακτρία εκδήλωση του συνεδρίου μας, που ήταν 2.000 άτομα. Έλεγχος, όλοι με μάσκες, αποστάσεις κλπ. Το κάναμε και είπαμε και στον κόσμο όλα τα εμβόλια. Εσείς παίξατε παιχνίδια. Εσείς παίξατε. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Επομένως, να σταματήσετε την ατομική ευθύνη. Γιατί για να φορτώσεις ατομική ευθύνη πρέπει να έχεις κρατική ευθύνη. Και εσείς δείξατε κρατική ανευθυνότητα. Αυτά για το... Και να σας πω και κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το πω και δημόσια, αφήνει εχμές. Ότι παραβιάζει και λοιπά και λοιπά και λοιπά, που έχουν βάση. Δεν συμφωνούμε. Όμως, και αυτό να το ακούει και ο ελληνικός λαός, είναι μία λογική του δικαιωματισμού. Ότι το σώμα μου το κάνω ό,τι θέλω. Εδώ είναι λίγο καλυμμένη, αλλά θα τη δούμε και στην πορεία. Την οποία και εσείς υποστηρίζετε. Δεν λέω προσωπικά, εννοώ η Νέα Δημοκρατία. Και θα τα βρούμε στα επόμενα νομοσχέδια, μάλλον από το φθινόπωρο. Ότι δηλαδή δεν τρέχει τίποτα. Θέλω να κάνω μορφήνη, θα κάνω. Θέλω να κάνω ηρωίνη, θα κάνω. Θέλω το άλλο να κάνω. Είναι η λογική γενικά που κυριαρχεί, που σημαίνει κατεδάφιση του συλλογικού δικαιώματος και όχι προσωποποίηση, ηρωοποίηση αν θέλετε, απόγειος στο ατομικό δικαίωμα. Ώστε ο καθένας να είναι ξεμοναχεσμένος και όχι μέσα σε συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα. Αυτά σαν εισαγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, να σας πω κάτι. Τόσο καιρό, τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο μάλλον, ακούμε δραματικές εκκλήσεις από τα άλλα κόμματα για το μεγάλο και επικίνδυνο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα, είπε κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είμαστε στο σταυροδρόμι και είναι γνωστό, στην ανθρωπότητα που αφορά την νομιμοποίηση των εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δηλαδή το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φυσικά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα οποία εξογκώνονται όλο και περισσότερο.
Αυτός είναι ο κόσμος σας. Αυτός δεν είναι. Καπιταλιστικός κόσμος δεν είναι. Τι είναι. Είσαστε μόνοι σας πια. Δυστυχώς προσωρινά, όταν ήταν ο δικός μας υπήρχε ισορροπία. Παρά τα λάθη και τις αδυναμίες. Τώρα που είσαστε μόνοι σας, αποδεικνύεται το φρικαλαίο πρόσωπο ενός συστήματος που βασίζεται στη στιγνή εκμετάλλευση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, που είναι στη φτώχεια, στη δυστυχία και στα αμύθιτα πλούτη, αμύθιτα, απίστευτα, που έχει μια χούφτα που έχει τα μέσα παραγωγής. Αυτός είναι, ακούμε την αγωνία σας, των κομμάτων όλων που υπηρετούν αυτό το σύστημα. Και αναρωτιόμαστε πραγματικά, γιατί απορείτε. Γιατί. Έπρεπε να είσαστε τουλάχιστον πιο ειλικρινείς. Γιατί αρνείστε ότι το μαύρο χρήμα, η διαφθορά, η χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργάνωσεων εντός εισαγωγικών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλα και θα πω. Όλα αυτά τι είναι. Είναι συστατικό στοιχείο του ίδιου του συστήματος. Ποιος είναι ο που σαπίζει, που βγάζει μπόχα παγκόσμια, που πεινάει ο κόσμος και άλλοι χαλάνε ένα βράδυ ένα εκατομμύριο για ένα πάρτι. Ναι ή όχι. Ισχύει αυτό ή όχι. Επειδή διαμαρτύρεστε. Ισχύει ή όχι. Πεθαίνουν ανθρώποι από ασυντία και ο άλλος ξοδεύει, να μην πω τίποτα κουβέντες δηλαδή για κατηγορηθώ κιόλας, ένα βράδυ ένα εκατομμύριο για πάρτι. Και άλλα 2 εκατομμύρια για να έρθουν όλοι οι υπόλοιποι. Οι μεγιστάνες, αυτούς υποστηρίζετε. Με αυτούς είσαστε. Και εσείς και οι υπόλοιποι. Που λένε άλλα πράγματα και θα το πω. Λέω λοιπόν, γιατί αναρωτιέστε. Είναι η ίδια η λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Ποιος είναι ο νόμος. Κέρδος. Χρήμα διόλων των μέσων. Πάνω απ' όλα. Και νομιμοποίηση του μαύρου με νόμους κιόλας. Που δεν λέγεται μαύρο, αλλά λέγεται κάπως διαφορετικά. Λέγεται ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε, εμείς λέμε καθαρά και ξαναλέμε στους εργαζόμενους. Αυτό το σύστημα είναι ανήθικο. Πρώτον, είναι ανήθικο γιατί βασίζεται στο κέρδος από τον υδρότα και το αίμα αυτών που παράγουν τον πλούτο. Οι οποίοι αν σταματήσουν, οι άλλοι είναι άχρηστοι. Για να μην πω και τίποτα περισσότερο. Έχουμε αδικό. Για να δούμε. Έρχεται η 7η οδηγία, θα έρχεται τώρα, που την εξήμνησε. Πού είναι ο εισηγητής, όχι εισηγητής, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δράμα. 6 οδηγίες. Και μία που έρχεται 7, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάω επισήμως. Και από το βήμα της Βουλής. Μας δίνετε τα αποτελέσματα. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πόσο μαύρο χρήμα πιάστηκε. Πόση διακίνηση πιάστηκε. Όλο αυτό τον καιρό. Πόσο ξέπλυμα δηλαδή. Δώστε μας στοιχεία. Και στα πλαίσια της Μεγάλης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πρωταθλήτρια και ατομικά και πολιτικά στη διακίνηση του μαύρου χρήματος, και που έκανα 5 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορώ να ανοίξω το στόμα μου και να πω πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Για να δούμε λοιπόν πώς ξεπλένεται αυτό το μαύρο χρήμα και γιατί δεν μπορούν να το ελέγξουν. Παράδειγμα, η Ελβετία ξεπλένει μαύρο χρήμα. Ναι ή όχι. Ας βγει ένας εδώ επίσημα και υπουργός Οικονομικού να μας το πει. Ότι δεν ξεπλένει. Ελέγχει ποια χρήματα μπαίνουν στις τράπεζες. Όχι. Δεν την ενδιαφέρει. Είναι άσυλο φορολογικό. Όπως άσυλα είναι και πάρα πολλά άλλα σε όλους τις υπήρους. Κάιμαν, να πω. Παρθένες νήσι, να πω Σιγκαπούρη, να πω και άλλα. Που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γιατί δεν ελέγχονται λοιπόν όλοι αυτοί. Γιατί αποτελούν μόνιμο καταφύγιο παράνομων εσόδων και νόμιμων εντός εισαγωγικών. Και εδώ υπάρχει μια ιερή συμφωνία των οικονομικών μεγαθυρίων που λένε αυτά δεν τα πειράζουμε, έτσι δεν είναι. Ας σηκωθεί ένας να μας απαντήσει, ένα χωμάδικο. Δεν τα πειράζουμε αυτά. Ενώ μπορούμε να σκοτώνουμε λαούς, να δολοφονούμε εκατομμύρια και δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του μαύρου χρήματος της Παρθένες νήσους και κάπου αλλού. Και ποιος έχει εκεί καταθέσεις, κύριε Πλεύρη? Οι εργαζόμενοι, οι οικοδομοί, ποιος, οι υπαλληλοί, ποιοι. Ποιοι έχουν εκεί καταθέσεις? Εκεί είναι το ιερό του καπιταλισμού, σε όλους αυτούς τους χώρους και στις μεγάλες τράπεζες. Καταγγέλθηκε η Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ναι ή όχι? Τι έγινε? Σας είπα για την Ελβετία. Μπορώ να πω και χειρότερα ακόμα. Και για άλλες τράπεζες συνολικά. Άλλο παράδειγμα.
Δεν μπορούμε δηλαδή να πιάσουμε το μαύρο χρήμα. Σοβαρά λογείτε. Σε ποιους μιλάτε, σε βλάκες. Για πέστε μας, εμπόριο όπλων. Υπάρχει παράνομο. Υπάρχει. Είναι κερδοφόρο. Είναι. Έχει διπλές τιμές καμιά φορά. Είναι. Ρωτάμε λοιπόν και εμείς οι αφελείς. Ποιοι παράγουν όπλα, και δεν μιλάμε τώρα για ατομικά του φέκια μόνο, πιστόλια ή πυρομαχικά ή για αυτόματα, μιλάμε και για βαριά όπλα. Βαριά και πολύ βαριά, ακόμα και για πυράβλους. Ποιοι τα παράγουν? Τα παράγουν οι οικονομικοί κολοσσοί. Ναι ή όχι? Δεν ελέγχονται από τα κράτη? Εδώ πρέπει να έχει σηριακό αριθμό. Είναι γνωστά όλα αυτά. Άρα λοιπόν, όταν πουλάει μία εταιρεία, αν το κράτος θέλει να την ελέγξει, μπορεί να καταλάβει και να αποδείξει και πού πάει. Πάει στον τάδε. Και από τον τάδε που πάει αλλού. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Δεν θέλουν? Φυσικά δεν θέλουν. Δεν θέλουν να ελέγξουν τις διαδρομές. Γιατί? Γιατί έχει μεγάλα κέρδη, και δεύτερον, γιατί υπηρετεί και πολιτικές σκοπιμότητες. Όπως παραδείγματος χάρη, να πω ένα παράδειγμα, τους στίκερ τους πουλήσαν οι Αμερικάνοι στους Ταλιμπάν τότε, και μετά είχαν αγωνία, λέγαν, για να μην γκρεμίσουν κανένα επιβατικό αεροπλάνο. Ποιες εταιρείες πουλάνε? Πού τα βρίσκουν τα όπλα? Ο ISIS, όλοι οι υπόλοιποι. Και μιλάμε τώρα όχι για όπλα Καλάσνικοφ και τέτοια, γιατί ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Όπλα σοβαρά, επικίνδυνα και με μεγάλη δυνατότητα προσβολής στο αντίπαλο. Πού τα βρίσκουν? Γιατί τα κράτη στα οποία εδρεύουν, τα καπιταλιστικά κράτη, γιατί όλα καπιταλιστικά είναι βέβαια, που εδρεύουν αυτές οι εταιρείες, δεν μπορούν να τους κάνουν στο σκαμνί και να κλείσουν και μια εταιρεία? Γιατί ακριβώς είναι η λειτουργία του ίδιου του συστήματος. Δώστε μου μερικά λεπτά. Δεύτερο θέμα. Πορνογραφία, πορνεία και όλος αυτή η δυσοδεία του συστήματος. Εμάς δεν μας εκπλήσει. Όλα είναι στο εμπόριο. Το ανθρώπινο σώμα, εδώ πουλάνε τώρα νεφρά. Από την Ινδία έχουν αποκαλυφθεί. Το Πακιστάν, πάνε στις Ελβετίες τα κέντρα, τα μυστήρια που πρέπει να δώσει μισό εκατομμύριο και γίνεσαι καλά και ζεις 10 χρόνια ακόμα. Λοιπόν, γιατί δεν σταματάει μέσα από το ίντερνετ? Γιατί δεν κόβονται όλα αυτά από τις εταιρείες που είναι Google, Amazon και δεν συμμαζεύεται? Γιατί δεν τα κόβουν όλα αυτά? Να πάνε, μπορούν τεχνολογικά? Μπορούν. Πιο μπροστά είναι όλοι αυτοί. Microsoft και δεν συμμαζεύεται, όλες αυτές οι εταιρείες. Γιατί έχει κέρδος. Και εκτός από το κέρδος, έχει και ιδεολογική πλευρά. Καλύτερα ο κόσμος στη σαπίλα παρά στην αμφισβήτηση του ίδιου συστήματος. Άλλο παράδειγμα. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, δώστε μου και τα υπόλοιπα να μην ξαναμιλάω. Καλλιτεχνική, πολιτιστική δημιουργία, αρχαιολογικός πλούτος κλπ. Όλα στον τζόγο της αγοράς. Και λέτε θα το περιορίσετε? Σας ρωτάμε λοιπόν, ποιοι εκτός από μουσεία, δημόσια και πινακοθήκες κατέχουν ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής δημιουργίας της ανθρωπότητας? Ποιοι είναι αυτοί? Δεν είναι οι μεγιστάνες του πλούτου που έχουν τις μεγαλύτερες συλλογές? Μπας και τα έχουν οι εργαζόμενοι, κύριε Πλεύρη? Όχι. Πώς τα πήραν αυτοί όλα αυτά? Πώς έχουν αρχαιολογικά? Να πάω μια και μιλάμε για τη χώρα μας. Αγάλματα, ό,τι θέλετε. Αμύθι της αξίας. Πώς? Και παρεπιπτόντως, να ρωτήσουμε και κάτι. Οι σύμμαχοί σας, οι φίλοι σας, οι αδερφοί σας, με όμικρον γιώτα, η Βρετανία, γιατί μας δίνει το Παρθενώνα, αφού έχει αξίες? Δεν είναι ελληνικά? Οι Γάλλοι γιατί δεν μας δίνουν αυτά που έχουν στο Ρούβρο? Δεν είναι ελληνικά? Οι Γερμανοί γιατί δεν δίνουν αυτά που πήρε ο Χίτλερ στην κατοχή από την Ελλάδα? Και όχι μόνο από την Ελλάδα, και πολλές χώρες της Ευρώπης. Γιατί? Είναι θέμα εθνικιστικό? Όχι. Θέμα κέρδους και έγκλης. Γιατί τα μουσεία κερδίζουν. Και βγαίνετε εδώ χωρίς ντροπή όλοι σας και μας λέτε τώρα για την καλλιτεχνική δημιουργία κλπ. Τρίτο θέμα. Διαφθορά, δωροδοκία. Πριν από αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, η Lockheed Martin, που την έχουμε σήμερα σημαία στην ΕΑΒ και στη χώρα μας, έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Μπορώ να σας τη δώσω αν αμφισβητείτε. Τι είπε? Ότι δωροδόκησε αξιωματούχους και κυβερνήσεις σε 56 χώρες μέλη του ΟΗΕ για να πάρουν τα δικά της αεροπλάνα.
Πέστε μου λοιπόν το σύστημά σας τι έκανε. Μόνο με αυτό που είπε. Κουβέντα. Ίσα ίσα που είναι Θεός. Τρίτο θέμα. Τρίτο το παράδειγμα. Siemens. Είχα την ευτυχία εντός εισαγωγικών 900 ωρών. Η Siemens δωροδόκησε κυβερνήσεις και παράγοντες σε 120 χώρες. Ποιες ήταν οι συνέπειες? Τίποτα. Η Siemens βασιλεύει. Και πώς βγήκανε τα σκάνδαλα? Στην κόντρα με τους Αμερικάνους, που μπήκε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο. Και όταν έδωσε 300 εκατομμύρια, δεν ήθελα να δίνουμε εμείς 5 ευρώ για το δικό της τον προϋπολογισμό. Έδειξαν όλα ξαφνικά. Κάναν και τη μοιρασιά. Έφυγε η Siemens από τα κινητά και την τηλεφωνία, πήρε τα μηχανήματα υγείας κλπ. Που είναι μπροστά και όλα καλά καμωμένα. Και μετά μας λέτε να πιάσετε το μαύρο χρήμα. Εντάξει, θα πείτε, αυτό είναι γενικό. Μας λέτε, εσάς σας ενδιαφέρει να γίνει κάτι? Βεβαίως μας ενδιαφέρει. Πρώτο θέμα. Ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών. Μέχρι φυσικό πρόσωπο. Είσαι ό, και λέγεσαι, έχεις αυτά. Οπότε τελειώνει το ανώνυμο, το ΑΕ. Και βγαίνει, όχι ότι θα λυθεί συνολικά το πρόβλημα. Δεύτερο, το δέχεστε αυτό? Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ το δέχεστε? Που μας παριστάνετε τον Καμπόσο και τον Αριστερά? Όχι. Φτάνει τα αερά και τα όσα του καπιταλισμού τώρα, οι ανώνυμες εταιρείες. Και offshore και όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερο, έλεγχο στους τίτλους στο δημοσίο. Το κάνετε? Όχι. Τρίτο, απαγόρευση συναλλαγών με offshore. Εδώ η offshore είναι το βασίλειο της διαφθοράς. Και των μαύρων ταμείων και των μαύρων κεφαλαίων και όλα αυτά τα οποία λέτε. Γιατί δεν το απαγορεύετε? Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι τέλος η offshore. Τέλος τα Κάιμαν, τέλος η Παρθένες νήσι, τέλος μην πω η Ανδώρα, τέλος η Σιγκαπούρη, τέλος η Ελβετία. Αφού υποστηρίζει και το σύστημα. Γιατί ακριβώς αυτό είναι καπιταλισμός. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Ανεξέλεκτη δράση του κεφαλαίου. Εδώ φτάσατε στο Θεό σας, και δεν θέλω, δεν έχει προσωπική αυτή, να λέτε φέρτε λεφτά στην Ελλάδα και δεν μας νοιάζει από πού έρχονται. Και μετά μιλάτε για καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Για να μην πω τώρα ότι το μαύρο με το άσπρο, εντός εισαγωγικών, μαύρα είναι όλα, συνδέονται πολύ στενά. Πάρα πολύ στενά. Δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό και που κανένας σας δεν μιλάει. Τι να μιλήσετε άραγε, αφού συμφωνείτε? Τρομοκρατία. Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν ξέρετε τίποτα? Ποιος χρηματοδότησε τους Ταλιμπάν? Η CIA. Το έχει πει επίσημα. Και έχει κάνει και δήλωση όταν είπαν, όταν χτυπήσαν, υποτίθεται, τους δίδυμους πυρούς, τι απάντησε ο Ράμσφελ τότε, υπουργός Άμυνας? Απάντησε ότι, όχι, ο Μπρεζίνσκι, συγγνώμη. Απάντησε, ναι, δεν μετανιώνουμε που φτιάξαμε τους Ταλιμπάν και τους χρηματοδοτήσαμε, γιατί αυτό που προείχε ήταν η ανατροπή της κατάστασης και η ήττα της Σοβιετικής Ένωσης. Ποιος έφτιαξε και εκπαίδευσε τον ISIS, που βγήκατε όλοι στα κεραμίδια και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης? Ο Μπιν Λάντεν ήταν πράκτορος της CIA ή όχι? Ήταν. Θα μου πείτε ξέφυγε. Δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα. Ποιος εκπαίδευσε τον ISIS στα στρατόπεδα της Καλιφόρνιας των Αμερικάνων, που είναι των ειδικών δυνάμεων, στη Γαλλία και αλλού, που καταγγέλθηκαν επίσημα και δεν διαψεύστηκαν από καμία κυβέρνηση? Και κάτι ακόμα, Ερυθρέες Ταξιαρχίες. Εγώ δεν κρίνω αυτούς που έχουν μια αντίληψη τρομοκρατίας, και πάμε όμως ριζικά αντίθετη από τότε που υπάρχουμε σαν κομμουνιστικό κίνημα. Όμως το διαμέρισμα που είχαν τον Άλντο Μόρο το είχε νοικιάσει η CIA. Παρακαλώ. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, τα είπανε οι ίδιοι. Ποιος λοιπόν χρηματοδότησε τον ISIS και οικονομικά και με όπλα στην περιοχή μας? Αραβικές χώρες. Ονομάστε, δεν θέλω να τις ονομάσω και θα ξεχάσω καμία. Οι καλύτεροι συμμαχοί σας. Και βγαίνετε εδώ τώρα χωρίς ντροπή και μας λέτε θα χτυπήσουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημά σας, επειδή μπορεί τώρα να νιώθει δυνατό, αλλά καταλαβαίνει τι θα γίνει, τι λέει για την τρομοκρατία η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, που τα έχετε ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι κυβέρνησαν μέχρι τώρα και το ΚΙΝΑΛ. Λέει λοιπόν ότι η τρομοκρατία θρέφεται από τον ριζοσπαστισμό. Είναι φυτώριο ο ριζοσπαστισμός. Ποιος είναι?
ακροδεξιά σκέψη, καθαρό φασισμός, ριζοσωτικοποιημένα Ισλάμ. Και αυτό καθαρό. Ποιος το έκανε το Ισλάμ? Ποιος το φούντωσε όλα αυτά τα χρόνια? Οι υπερασιακές δυνάμεις δεν ήτανε? Παλιά δεν υπήρχε, παρότι εμείς διαφωνούμε ριζικά με τα καθεστώτα που υπήρχαν. Τώρα όμως τον βολεύει η σύγκρουση θρησκειών και όχι η σύγκρουση τάξεων. Και η ακροαριστερή σκέψη, και ακούστε, αυτά τα ψήφισε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να λογαριαστούμε, γι' αυτό και δεν βγάζει κουβέντα σήμερα. Τι είναι η ακροαριστερή σκέψη? Είναι, να σας τα πω τώρα, τι λέει λοιπόν, θα τα διαβάσω, όπως είναι από το κείμενο. Τι λέει λοιπόν η ακροαριστερή σκέψη? Η άποψή τους λέει για την κοινωνία συνεπάγεται μια δέσμευση για ισότητα και ανακατανομή εισοδήματος. Αυτό είναι ακροαριστερή και φυτώριο της τρομοκρατίας. Δεύτερο, η ακροαριστερή σκέψη απορρίπτει τις υποκείμενες καπιταλιστικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται ως κύρια αίτητα της κοινωνικής ανισότητας. Να γίνουμε και ευόδια, να μην σκεφτόμαστε. Να μην λέμε άποψη. Γιατί δεν είναι αυτό αίτιο? Τι είναι? Επίσης, δεν έχει επίσης λέει, αντιτίθεται στις καθιερωμένες πολιτικές και οικονομικές ελίτ και επιπλέον, ακούστε, αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών, καθώς και της Διεθνής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Αυτό είναι το φυτώριο της τρομοκρατίας που περνάει μέσα στην οδηγία. Δηλαδή να σταματήσουμε να αμφισβητούμε το καπιταλιστικό σύστημα. Και αν ένα σωματείο, παραδείγματος χάρη, αν εφαρμοστεί αυτό που δεν θα εφαρμοστεί, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, έτσι, δεν είναι τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εφαρμοστεί ένα σωματείο που βγαίνει και ζητάει να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΔΑΠ, να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, είναι φυτώριο τρομοκρατίας. Αυτά είναι. Τώρα για τα υπόλοιπα τέλειωσα. Η συγκήτριά μας αναφέρθηκε αναλυτικά και θα πει και μετά. Εμείς καταψηφίζουμε όχι μόνο για την υποκρισία και λέγοντας στο λαό ότι όσο υπάρχει εκμετάλλευση, κέρδος, μηχανή καπιταλιστική, θέλει και λάδι. Και το λάδι είναι η διαφθορά. Γνωστό. Θα μου πείτε, δεν υπήρχαν? Υπήρχαν. Βέβαια τα αντιμετωπίσαμε, όσο τα αντιμετωπίσαμε και παίξαν και ένα ρόλο. Αλλά καταψηφίζουμε για τους επικίνδυνους δρόμους που ανοίγει και που οι υπόλοιποι δεν βγάζουν άχνα. Γιατί είναι υποταγμένοι στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.